Αναγέννηση και Όφη αναμετρήθηκαν σε ένα ακόμη παιχνίδι φιλικού και όχι προπονητικού χαρακτήρα αυτή τη φορά στο κλειστό στα δύο ωράκια στα πλαίσια της προετοιμασίας των ομάδων για το πρωτάθλημα της National League 1. Μύρων Παπαδάκης και Βασίλης Ράλης είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν διάφορα σχήματα και να δουν την αγωνιστική εξέλιξη των παικτών τους. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με σκορ 77-58 υπέρ της ομάδας του Αρκαλοχωρίου. Ήταν το πρώτο στην ουσία έτσι ανταγωνιστικό με πιο έτσι με σκορ, με διαιτητές και τα λοιπά. Δεν ήμασταν καλοί, είχαμε λίγο, έχουμε κούραση, αλήθεια αυτό, αλλά κούραση έχουν όλες οι ομάδες αυτή την εποχή. Ήμασταν σε ένα κομμάτι του αγώνα μικρό, κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία έχουμε βάλει και θέλαμε να τα δούμε. Σε ένα μεγάλο κομμάτι του αγώνα δεν ήμασταν καλοί. Στο τέλος παρατήσαμε το παιχνίδι. Αυτό δεν είναι καλό. Ανεξαρτήτως δεν μας ενδιαφέρει το σκορ, δεν μας ενδιαφέρει ότι έφυγε. Θα μπορεί να τελειώσει 20, 25, 30 ή συν 10 για μας. Δεν παίζουμε το σκορ αυτή την εποχή. Θέλουμε να δούμε πράγματα. Δεν πάβει όμως να είναι μία ήττα. Έτσι, το οποίο και από αυτό μέσα χτίζει ψυχολογία. Εντάξει, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Έχουμε 2,5-3 ομάδες ακόμα για το πρωτάθλημα. Είμαστε μία ομάδα η οποία ναι, μεν έχουμε κορμό. Από πέρυσι έχουμε αλλάξει μόλις 2 παίχτες, αλλά αυτοί οι 2 παίχτες είναι πάρα πολύ βασικοί. Είναι τα 2 playmaker της ομάδας, τα οποία έτσι και αυτοί ψάχνουν να βρουν τους συμπαίχτες τους και εμείς ψάχνουμε να δούμε ποια είναι τα καλά τους κομμάτια μέσα στην ομάδα και τι συνεργασίες μπορούμε να βγάλουμε. Είναι και οι δύο αρκετά καλοί παίχτες, έτσι με άλλα χαρακτηριστικά ο καθένας. Εντάξει, ήταν ένα πολύ δυνατό φιλικό. Σίγουρα το περιμέναμε και εμείς για να κάνουμε, να δούμε λίγο, να τσεκάρουμε την κατάσταση που βρισκόμαστε. Από την αρχή της προετοιμασίας παίζαμε με την ομάδα του Όφη, μια πάρα πολύ καλή ομάδα που και αυτή σιγά σιγά χτίζει για αυτή τα βήματά της, κάνει την προσπάθειά της για να ετοιμαστεί για την αρχή του πρωταθλήματος. Να πω ότι μέχρι στιγμής είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παιχτών μου. Από την αρχή της προετοιμασίας μέχρι τώρα προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό και να προσπαθήσουν να αποτυπώσουν τη φιλοσοφία μου και νομίζω ότι το έχουμε πάει αρκετά καλά. Και οι δύο ομάδες είναι σε μια περίοδο προετοιμασίας. Προσπαθούμε οι προπονητές να βρουν και σχήματα και αν ταιριάζουμε, γιατί και οι δύο έχουν μεταγραφές. Προσπαθούμε και οι παίχτες να βρούμε τα πατήματά μας, γιατί είχαμε καιρό που δεν είχαμε παίξει παιχνίδι. Δηλαδή, γύρω στους 4 μήνες ήμασταν 5 μήνες χωρίς παιχνίδι. Άρα, προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματά μας. Και έχουμε 2 εβδομάδες ακόμα, 3 ώστε να δουλέψουμε τις δυναμίες μας, να γίνουμε περισσότερο ομάδα. Υπάρχει μια καλύτερη ομοιογένεια, θεωρώ, γιατί κάναμε μόνο 2 μεταγραφές. Όλοι οι άλλοι δηλαδή είμαστε οι ίδιοι παίχτες από πέρσι. Και βέβαια και το ίδιο και η ομάδα της αναγέννησης, λίγες μεταγραφές. Και οι δύο πιστεύω θα είμαστε πρωταγωνιστές στην κατηγορία. Δύσκολο πρωτάθλημα φέτος. Και εύχομαι και στις δύο ομάδες το καλύτερο. Ουσιαστικά ήταν σήμερα το πρώτο δυνατό τεστ. Θεωρώ ότι κάναμε μια αρκετά καλή εμφάνιση. Σίγουρα πρέπει να βελτιωθούμε σε αρκετά κομμάτια του παιχνιδιού, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς. Και η ομάδα του Όφη επίσης είναι μια πολύ καλή ομάδα με έμπειρα παιδιά, τα οποία είναι μαζί αρκετά χρόνια και παίζουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ξέρουν τι παίζουν. Οπότε για μας ήταν ένα πολύ καλό και δυνατό τεστ. Η ομάδα του Όφη θα συνεχίσει την προετοιμασία της με προγραμματισμένα φιλικά στην Αθήνα το προσεχές Σαββατοκύριακο. Υπενθυμίζουμε ότι οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του πρωταθλήματος ξεκινούν στις 5 Οκτωβρίου, με τον Όφη να υποδέχεται στο κλειστό του Λίντο το Παγκράτη, ενώ η Αναγέννηση θα ταξιδέψει στην πρεμιέρα στην Άξο για να αντιμετωπίσει τα Φανάρια.